λεωφορείο του αστικού Κτέλ Πάτρας βρήκε στο δέντρο που υπάρχει στη μέση του δρόμου στην Αρώη. Από που βρίσκουν τα αυτοκίνητα από κάτω, βρίσκουν εδώ χάμου. Όποιο περάζει χαμηλό αυτοκίνητο, κραπ, κάνει κραπ. Πόσο δε μάλλον το λεωφορείο που βρήκε το πρωί, που είναι πιο ψηλό. Και το λεωφορείο, ναι, βρήκε, ήταν εκεί χάμου. Διαφορετικές οι απόψεις των πολιτών εδώ στην περιοχή της Αρώης για το αν το δέντρο πρέπει να φύγει ή να μείνει στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται με κάποιες παρεμβάσεις σε κάθε περίπτωση. Σήμερα το πρωί ένα λεωφορείο βρήκε στο κάτω μέρος με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να χρειαστεί να έρθει δεύτερο για να πάρει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει στον τελικό τους προορισμό. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα, πρέπει να φτιαχτεί, να διαταγούν ατυχήματα, περνάνε εδώ πέρα βράδια αυτοκίνητα, μηχανάκια, πρέπει και εγώ με το μηχανάκι μου να είμαι εκεί πέρα. Είναι πρόβλημα σοβαρό να είμαι. Θεωρείτε ότι πρέπει να φύγει ή να βρεθεί μια άλλη λύση? Να απομακρυνθεί το δέντρο ή να βρεθεί μια λύση? Εντάξει, δεν γίνεται και καλό να φύγει και το δέντρο, αλλά όμως κάτι πρέπει να γίνει για το δρόμο, ναι. Εντάξει, και να κοπεί το δέντρο γιατί δεν γίνεται και καλό, αλλά όμως κάτι πρέπει να γίνει για το δρόμο, ναι. Άμα έφτασε να βρίσκει το λεωφορείο από κάτω, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα σοβαρό, ναι. Πολύ σοβαρό. Και ειδικά το βράδυ να είμαι εδώ πέρα, πρέπει να έχουν γίνει ατυχήματα εδώ. Έχουν γίνει 20 ατυχήματα εδώ πέρα με αυτόν τον δρόμο. Άρα άμεση επέμβαση λέτε στο σημείο. Ναι. Για να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι, να μην. Από κάρτερ έχουν σπάσει ένα σωρό κάρτερ από κάτω, από αυτοκίνητα. Είναι μόνιμο πρόβλημα. Τώρα 5 άνθρωποι δεν θέλουν το δέντρο, εντάξει, ξέρω εγώ, ας το βγάλω και το βάλω. Το λεωφορείο μετέφερε μαθητές που ευτυχώς δεν έπαθαν τίποτα. Το ΚΤΕΛ έχει στείλει εγγραφό στο Δήμο ζητώντας να διακοπούν τα δρομολόγια προς την Αρώη λόγω του δέντρου. Το θέμα θέτει η Δημοτική Αρχή στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Όταν έγινε ο δρόμος, τον άνοιξε ο καράβολα του Λαντρέα Κόπτο, το λέει το λυπάμαι. Θα βρούμε τον πελά μας, θα δούμε το δέντρο, θα κάνει ζημιά στον δρόμο. Και ο καράβολα στάθηκε εκεί. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα θα σκοτωθεί ένας άνθρωπος εδώ πέρα, γιατί εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα δεν ήξερα εκεί πέρα τη Λακκούα και έπεσα. Δηλαδή, αν περάσεις βράδυ και δεν ξέρεις εκεί, σκοτώθηκες. Τώρα, αν σκοτωθεί ένας άνθρωπος για ένα δέντρο, καταρχήν είναι η στατικότητα των σπιτιών εδώ πέρα. Οι ρίζες πρέπει να έχουν σπάσει τα θεμέλια. Άμα για ένα δέντρο, παιδιά, σκοτωθεί ο κόσμος. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Ας το πάρει και το φυτέψουν εκεί πέρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, το ξεριζώσουν και το βάλουν από εκεί.